Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου. Σαν αστροπούς... Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Προσκεκλημένη σημερινή μας εκπομπή, η κυρία Πεϊτσίδου Ελένη, διευθύντρια του Τμήματος Επιγόνων Περιστατικών του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Οι τρόποι επικοινωνίου μας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313 046 285, στο email radio@eoelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια όπως πάντα την έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα κυρία Πεϊτσίδου και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι οι πρώτες βοήθειες και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, κυρία Πεϊτσίδου, αν οι Έλληνες είναι επαρκώς ενημερωμένοι στο να παρέχουν πρώτες βοήθειες και αυτό σας το ρωτάω από την εμπειρία σας κατά την προσέλευση των τραυματισμένων στα επίγοντα. Δυστυχώς, ο απλός κόσμος δεν είναι αρκετά ενημερωμένος. Φυσικά, όσοι έρχονται με το ΕΚΑΒ είναι πάρα πολύ καλά. Και η εκπαίδευση γενικότερα μερινά στον καλυφθεί αυτό το κενό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάποιο μάθημα ή σεμινάριο για πρώτες βοήθειες? Υπάρχουν εθελοντικά, ιδιωτικά πλέον σεμινάρια. Υπάρχει και από τον Ερυθρό Σταυρό και από διάφορες επιστημονικές εταιρείες. Ωραία. Πάω ευθύς αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι η γενική ιατρική. Καλή ερώτηση. Γενική οικογενειακή ιατρική είναι μια τετραετής ειδικότητα που ασχολείται τόσο με την πρόληψη όσο και με την προαγωγή της υγείας, αλλά και με τη διαχείριση χρονίων νοσημάτων και οξέων προβλημάτων. Ουσιαστικά ο γενικός γιατρός είναι ο πρώτος γιατρός που θα δει ο ασθενής όποιο πρόβλημα και αν έχει σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και γιατί χρειάζεται αυτή η ειδικότητα ενώ υπάρχει η τάση προς εξειδίκευση, ειδικά στην ιατρική? Ο άνθρωπος δεν είναι χέρι, δεν είναι πόδι, δεν είναι σκέτο έντερο, δεν είναι μάτι, δεν είναι αυτή. Είναι σύνολο. Ο μόνος γιατρός αυτή τη στιγμή, τόσο στον ελληνικό χώρο αλλά και πανευρωπαϊκά, που βλέπει ολιστικά τον άνθρωπο ως σύνολο, σωματικά και ψυχικά, είναι ο γενικός γιατρός. Μήπως διασπάσαμε σε πολλές ενότητες τον άνθρωπο και ξεχάσαμε να τον αντιμετωπίσουμε ολιστικά? Όλες οι ειδικότητες χρειάζονται, αλλά όντως θα πρέπει να ξέρουμε πότε χρησιμοποιούμε την κάθε ειδικότητα. Δεν έχουν πάντα όλες την ίδια ώρα τους. Είπαμε σήμερα θα ασχοληθούμε με τις πρώτες βοήθειες. Τι είναι οι πρώτες βοήθειες? Λοιπόν, πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που θα προσφέρει κάποιος στον συνάνθρωπό του στην αρχή με ό,τι μέσα διαθέτει. Δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Και ποιος είναι ο σκοπός των πρώτων βοηθειών? Είναι να δράσει άμεσα, φροντίζοντας βέβαια πρώτα την ίδια του την ασφάλεια αυτός που θα δώσει πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να διατηρήσει την υγεία του ανθρώπου και τη ζωή του. Ποιες είναι οι βασικές αρχές πρώτων βοηθειών? Οι αρχές είναι κυρίως να μπορεί ο άνθρωπος αυτός που θα τις παρέχει να εκτιμά σωστά την κατάσταση του ατόμου, να φροντίζει πρώτα για την ασφάλειά του και ό,τι κάνει να είναι καλό για αυτόν που την παρέχει και να φτάσει στο νοσοκομείο ή στην εξειδικευμένη βοήθεια σωστά. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα των πρώτων βοηθειών? Να διατηρήσει τη ζωή. Πότε μπορώ να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες? Τις προσφέρω όταν αρχικά πρέπει να είμαι ψύχρεμος, να μην τα χάσω, να μην κάνω πανικό και να γνωρίζω τι κάνω. Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες παροχής πρώτων βοηθειών? Άμεσες ενέργειες. Αναλόγως της κατάστασης του ατόμου. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ, ας πούμε. Χρησιμοποιούμε στην παροχή των πρώτων βοηθειών κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες, αλγορίθμους τους λέμε γενικά, έτσι ώστε αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την παροχή, δηλαδή το πώς θα ανοίξουμε έναν αεραγωγό, την αεροφόρο εδώ του ανθρώπου, το πώς θα κάνουμε συμπιέσεις όταν κάποιος είναι σε ανακοπή, χρησιμοποιούμε κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες. Αυτές τις διαδικασίες είναι έτσι τυποποιημένες, έτσι είτε είμαι στην Ελλάδα, είτε είμαι στο εξωτερικό, όλοι να έχουμε μια κοινή γλώσσα.
Είπατε τον όρο αλγόριθμο, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με αυτό? Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Είναι τυποποιημένη διαδικασία. Α, Β, Γ, Δ. Πάει με μια σειρά ό,τι κάνουμε. Ωραία. Και πώς εκτιμούμε γενικά ένα πάσχοντα άνθρωπο? Γενικά ένα πάσχοντα άνθρωπο τον εκτιμούμε με τον αλγόριθμο του ABCD, όπου A σημαίνει αεραγωγός, B είναι η αναπνοή, C είναι η κυκλοφορία, D είναι η νευρολογική του κατάσταση και είναι το πώς βλέπουμε το σώμα του, δηλαδή τι κάνουμε. Κοιτάμε αν έχουμε έναν ανοιχτό αεραγωγό, αν μπαίνει αέρας δηλαδή στον άνθρωπο αυτόν, αν αναπνέει φυσιολογικά ή όχι. Αν ο άνθρωπος έχει κυκλοφορία, φυσικά ένας άνθρωπος που μιλάει όταν το ρωτάμε τι έπαθες και σου απαντάει, αυτός έχει και κυκλοφορία και αναπνοή και ανοιχτό αεραγωγό. Η νευρολογική κατάσταση είναι πόσο σωστά μας απαντάει και πόσο σωστά κινείται. Αν μπορεί να σηκώσει το χέρι του, αν απαντάει προσανατολισμένα, αν έχει κάποια δυσαρθρία, δηλαδή δυσκολία στην ομιλία. Και στο τέλος ανοίγουμε και τα ρούχα του να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο τραύμα πάνω του, έχει κάποιο μόλοπα, έχει κάποιο είδημα, όλα αυτά. Ωραία. Άρχισαν να έρχονται οι πρώτες ερωτήσεις. Και ρωτάει ένας ακροατής, τι είναι αγωνιώδης αναπνοή και πώς την ξεχωρίζουμε από μια δύσπνοια ή από μια απόφραξη αεραγωγού? Λοιπόν, η αγωνιώδης αναπνοή δεν είναι κανονική αναπνοή. Δεν σου παρέχει, δεν κάνει ανταλλαγή αερίων στο πνεύμονα να μπει σωστά το οξυγόνο να βγει. Συμβαίνει στο 40% περίπου των καρδιακών ανακοπών. Αν θέλετε να το κάνω και λίγο παραστατικά, είναι σαν ένας ρόγχος, κάνει σαν ένα... Αυτό το πράγμα είναι η αγωνιώδης αναπνοή και συμβαίνει τόσο σε καρδιακές ανακοπές, γι' αυτό και λέμε ότι όταν ακούσουμε αυτό, τον αντιμετωπίζουμε στο άτομο σαν να είναι ήδη νεκρό, να είναι σε καρδιακή ανακοπή ή έχει απόφραξη αεραγωγού, δηλαδή έχει ξένο σώμα στον αεραγωγό του. Και πώς ανοίγουμε τον αεραγωγό? Είναι μια πάρα πολύ απλή κίνηση, με το ένα χέρι μας με την παλάμη, τη βάζουμε πάνω στο μέτωπο του ανθρώπου, κάνουμε μια ήπια έκταση της κεφαλής, όχι πάρα πολύ έντονη ώστε να μην κινητοποιήσουμε πολύ έντονα τον αυχένα του, και με τα δάχτυλα του άλλου μας χεριού ανασηκώνουμε λίγο το πηγούνι του. Ωραία. Στα παιδιά υπάρχει κάποια άλλη προσέγγιση? Στα παιδιά που είναι πάνω από ενός έτους είναι περίπου το ίδιο. Στα κάτω του ενός έτους, επειδή το κεφάλι είναι σε ουδέτερη θέση με τον αυχένα, θα χρειαστεί για να κάνουμε αυτή την ήπια έκταση να βάλουμε μια πετσέτα κάτω από τον αυχένα, τον άμεσα στους ώμους. Θέλω να ρωτήσω πώς διαπιστώνουμε αν υπάρχει αναπνοή. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Σκύβουμε πάνω από τον άνθρωπο που θέλουμε να διαπιστώσουμε αν έχει αναπνοή, φέρνουμε το μάγουλό μας πάνω από το στόμα του και παρατηρούμε το θώρακά του αν κινείται για ένα χρονικό διάστημα περίπου 10 δευτερολέπτων. Θα δούμε, κινείται ο θώρακας, νιώθουμε αέρα στο μάγουλό μας που σημαίνει ότι βγαίνει αναπνοή από το στόμα του, ακούμε την αναπνοή του. Αυτό το κάνουμε για 10 δευτερόλεπτα. Και αν δεν αναπνέει τι κάνουμε? Αν δεν αναπνέει, τότε ο άνθρωπος μας είναι νεκρός. Και θα πρέπει αμέσως, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ειδοποιήσουμε εξειδικευμένη βοήθεια, γιατί μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα πέρα από την κάρπα, αλλά θα πρέπει να έρθει το ΕΚΑΒ. Παίρνοντας το ΕΚΑΒ, τι πρέπει να πούμε? Παίρνοντας το ΕΚΑΒ είναι πολύ βασικό να πούμε ακριβώς που βρισκόμαστε, δηλαδή να αναφέρουμε την οδό. Αν είμαστε ακριβώς στην οδό και αν υπάρχουν 2-3 οδοί διάφοροι, θα πούμε και την περιοχή. Δεν θα πούμε απλά Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου στον 10, θα πούμε Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στην Καλαμαριά. Θα πούμε ποιοι είμαστε. Είναι σημαντικό να λέμε το όνομα τεπώνυμό μας, γιατί σημαίνει ότι είναι μια σοβαρή πληροφορία. Και το σημαντικότερο για το ΕΚΑΒ είναι να πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που δεν αναπνέει. Είναι σημαντικό να ακούσεις το «δεν αναπνέει», γιατί αμέσως θα κινητοποιηθεί η ιατρική μονάδα. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν κινητοποιείται η ιατρική μονάδα? Η ιατρική μονάδα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι άπειροι γιατροί στο ΕΚΑΒ, έτσι ώστε κάθε ασθενοφόρο να έχει ένα γιατρό μέσα. Είναι διασώστες, εκπαιδευμένοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες, αλλά οι γιατροί είναι ελάχιστοι. Συνήθως στη Βάρδια υπάρχει ένα ή δύο ασθενοφόρα
μέχρι 3 το πολύ με γιατρούς. Αυτά θα κινητοποιηθούν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Όσο περιμένοντας το στενοφόρο, πώς αντιμετωπίζουμε μια αιμορραγία? Αν έχουμε μια αιμορραγία εξωτερική που τη βλέπουμε, αν έχουμε γάντια, γιατί σημαντικό είναι να μην έρθουμε σε επαφή άμεσα με το αίμα, να τα φορέσουμε. Αν δεν έχουμε γάντια, με ένα ρούχο, με μια πετσέτα, θα πιέσουμε στο σημείο που αιμορραγεί. Αν η αιμορραγία αυτή προέρχεται από τη μύτη, δηλαδή από ρινοραγία, πώς την αντιμετωπίζουμε? Με τα δάχτυλά μας κλείνουμε τα ρουθούνια, τα πατάμε για 5-10 λεπτά, σκύβοντας το κεφάλι του ανθρώπου προς τα μπρος. Αν έχουμε και πάγο, το βάζουμε στη ρίζα της μύτης, ανάμεσα στα φρύδια, έτσι ώστε να γίνει μια αγκιοσύσπαση. Αυτό δηλαδή που λέγαμε παλιά, κλείνουμε τη μύτη και πίσω το κεφάλι, είναι λάθος? Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Αποδείχθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο, με πίσω το κεφάλι, το αίμα που βγαίνει από τη μύτη, επειδή η μύτη επικοινωνεί με το στόμα, μπορεί να γίνει ισρόφηση, να το καταπιούμε. Ισρόφηση μπορεί να πάει και το αίμα, η υγρά, διάφορα, να πάει στους πνεύμονες. Γενικά πώς φροντίζουμε ένα τραύμα? Ένα τραύμα θα πρέπει να το πλύνουμε με άφθονο καθαρό νερό, δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πράγματα μαζί μας εκείνη την ώρα. Τρεχούμενο νερό, σαπούνι, μετά εφόσον το καθαρίσουμε έτσι για αρκετή ώρα, μπορεί και ένα δεκάλεπτο, δεν ρίχνουμε λίγο νεράκι και το αφήνουμε. Αν έχουμε κάποιο αντισηπτικό του τύπου Betadine, μπορούμε να βάλουμε και καθαρή αποστηρωμένη γάζα. Ωραία. Αν αυτό όμως το τραύμα έχει δημιουργηθεί από κάψιμο, δηλαδή από έγκαυμα, τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Πάλι δεν είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του. Άφθονο νερό. Άφθονο νερό, μετά νερό με σαπούνι, Betadine, και δεν σπάμε καμία φυσαλίδα που υπάρχει πάνω. Ωραία. Αν στο τραύμα έχουμε και κάποιο ξένο σώμα, σε αυτήν την περίπτωση? Λοιπόν, προσοχή στα ξένα σώματα, μην τα τραβήξουμε. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι το ξένο σώμα. Αν έχει σφινωθεί μέσα σε έναν γκύο και βγάζοντάς το εμείς, κάνουμε μεγαλύτερη αιμορραγία. Πλένουμε πάλι το τραύμα και απαλά, χωρίς να πιέζουμε, αφού το έχουμε καθαρίσει, βάζουμε έναν επίδεσμο και μια μαλακή επίδεση γύρω-γύρω, χωρίς όμως να πιέζουμε ώστε να μετακινηθεί το ξένο σώμα. Ωραία. Ένα διάστρεμα ή μια κάκωση των άκρων, πώς τη φροντίζουμε? Προσπαθούμε να κοινοτοποιήσουμε το άκρο, και αν θέλουμε να το κοινοτοποιήσουμε εύκολα, αν είναι χέρι ας πούμε, το βάζουμε πάνω στο κορμό και το δένουμε με ένα μαντίλι πάνω στο κορμό. Αν είναι πόδι, ενώνουμε τα δύο πόδια και επιδένουμε το πάσχον άκρο με το υγιές. Και αν έχουμε, φυσικά αν έχεις εκεί κάποιον πάγο, μπορείς με μια πετσέτα, ποτέ η επαφή του πάγου δεν πρέπει να γίνει σε γυμνό δέρμα, γιατί θα προκαλέσει το λεγόμενο κρύο έγκαυμα, το κρύο πάγημα όπως το ξέραμε εμείς παλιά. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χρειάζονται ένα ιδιαίτερο χειρισμό. Μπορείτε να μας τις περιγράψετε? Λοιπόν, στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις βασικό είναι να μην μετακινούμε το κεφάλι και τον αυχένα, να το προστατεύσουμε. Με τα χέρια μας θα γίνει αυτό, βάζοντας τα χέρια ανάμεσα από τα αυτιά και κρατώντας σε μια ευθεία, ώστε να μην μετακινεί ο άνθρωπος το κεφάλι του δεξιά-αριστερά, ώστε αν υπάρχει μια κάκωση στον αυχένα, να μην επιδεινωθεί. Γιατί πάρα πολλές μεταφορές ανθρώπων που έχουν γίνει έτσι, έχουν καταντήσει παράλυτοι. Και φυσικά αν το άτομο αυτό παρουσιάσει κάποια έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση, τάση για εμετό, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουμε ΚΑΒ να πάει στο νοσοκομείο. Αν εισέλθει ξένος όμως στους αεραγωγούς μας, όπως παραδείγματος χάρη όταν παίζει ένα παιδί και βάλει κάτι στο στόμα του ή στη μύτη του, ποια είναι η πρώτη μέρημνά μας? Λοιπόν, αν το παιδάκι βάλει κάτι στη μύτη του, συνήθως βάζουν έτσι μικρές μπιλίτσες, το παροτρύνουμε και είναι μπορεί να μας καταλάβει, να φυσήξει τη μύτη του έντονα ώστε να βγει το αντικείμενο. Δεν βάζουμε τα δάχτυλά μας μέσα να τα βγάλουμε, είτε στο στόμα είτε στη μύτη. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Όταν βάλει κάτι στο στόμα και πάει προς τους αεροφόρους οδούς, το πιο έρχεται και από μόνο του, αλλά το παροτρύνουμε να βήξει. Να βήξει έντονα ώστε να πεταχτεί το σώμα έξω. Αν με το βήξιμο δεν βγει,
Τότε θα χτυπήσουμε την πλατούλα του ανάμεσα στις ομοπλάτες με την παλάμη του χεριού μας με φορά από κάτω προς τα πάνω, 5 φορές. Και ένας άλλος χειρισμός, αφού κάνουμε τις 5 πλήξεις στην ομοπλάτη και δεν έχει βγει, είναι ο χειρισμός του Χέμλινγκ, όπου θα σταθούμε από πίσω από το θύμα, θα τον αγκαλιάσουμε και θα βάλουμε τα χέρια μας ενωμένα σε μπουνιά κάτω από το στέρνο του, μεταξύ στέρνου και κοιλιά στο κέντρο, και θα πιέσουμε 5 φορές, 5 κοιλιακές οθήσεις, με φορά πάνω και προς τα μέσα και πάνω. Κάποιους χειρισμούς που να τον γυρίσουμε το παιδί ανάποδα, κάτι τέτοιο που θα βοηθούσε? Στα πολύ μικρά παιδάκια, που φανταστείτε ένα παιδάκι ενός έτους ή ένα βρέφος, μπορούμε να το βάλουμε μπρούμητα είτε πάνω στα γόνατά μας, είτε πάνω στο χέρι μας, με λίγο το κεφάλι του προς τα κάτω, και πάλι θα δώσουμε τις πλήξεις στην πλάτη, δηλαδή με το παλάμη μας ανάμεσα στις δύο ομοπλάτες του. Αυτό θα κάνουμε. Και στην έγκυο, σε μικρούς μήνες δεν έχουμε θέμα να κάνουμε και τις κοιλιακές οθήσεις. Σε μεγαλύτερους μήνες όμως θα κάνουμε μόνο τις πλήξεις στην πλάτη. Ωραία. Αν και τώρα που έχουμε χειμώνα, παρόλο αυτό θέλω να μας πείτε πώς αντιμετωπίζουμε την ηλίαση. Την ηλίαση θα πρέπει αμέσως να απομακρύνουμε το άτομο από το μέρος όπου βρίσκεται, να το πάμε σε ένα δροσερό και σκυρό μέρος. Μπορούμε να του βάλουμε ψυχρά επιθέματα σε διάφορα σημεία του σώματος, όπως είναι οι μασχάλες, οι πτυχές, οι μυροβουβονικές πτυχές, δηλαδή στο πάνω μέρος του μυρού και στους βόβονες. Μπορούμε να βάλουμε στο μέτωπο, έτσι ώστε να τον δροσίσουμε, και θα του δώσουμε δροσερά υγρά. Ωραία, παραμένω στα θερινά προβλήματα. Πώς αντιμετωπίζουμε ένα τσίπημα μέλισσας ή σφίκας? Εδώ θα πρέπει να ξέρουμε αν το άτομο είναι αλλεργικό. Τα περισσότερα άτομα που έχουν αλλεργία στη μέλισσα θα πρέπει να κουβαλάνε μαζί τους το στυλό αδρεναλίνης και θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Για τα υπόλοιπα άτομα που δεν είναι αλλεργικά, θα πρέπει να βγάλουμε το κεντρί, να το αφαιρέσουμε, να το πλύνουμε λίγο το σημείο αυτό και να βάλουμε κάποια αντισταμινική αλυφή και κορτιζονούχα, όπως είναι φενιστήλ και κάποια άλλη κορτιζονούχα αλυφή. Και παυσίπονο. Υπάρχει κάποιο εύκολο tips ώστε να βγαίνει εύκολο το κεντρί? Όχι, δεν υπάρχει tip για τη μέλισσα, υπάρχει tip για τα τσιμπούρια. Θέλετε να μας πείτε, μια που το ανοίξαμε το θέμα. Λοιπόν, στα τσιμπούρια, ενόπνευμα καθαρό, εμποτίζουμε ένα υφασματάκι, μια γάζα, το βάζουμε πάνω στο τσιμπούρι, το αφήνουμε 5 λεπτά και περιμένουμε να πέσει μόνο του. Δεν το τραβάμε το τσιμπούρι, γιατί μπορεί να αφήσει μέσα του διάφορα. Και το ξαναεπαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή, ώσπου να πέσει το τσιμπούρι. Εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε στο φαρμακείο του αυτοκινήτου μας ή του σπιτιού μας. Λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε γάζες, θα πρέπει να έχουμε ένα φυσιολογικό ορό για να μπορούμε να καθαρίσουμε, αντισηπτικό διάλειμμα, κάποιες κορτιζονούχες αλυφές, αντισταμινικές αλυφές, στυλό αδρεναλίνης αν είμαστε αλλεργικοί, απλά παυσίπονα του τύπου Depon Postan για πυρετό, να έχουμε ένα θερμόμετρο ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε, ένα πιεσόμετρο, αν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε φυσικά, τραυμαπλάστ, λευκοπλάστ, επιδέσμους, ελαστικούς επιδέσμους, στέρλ στρίπ, αυτά τα αυτοκόλλητα που σε ένα απλό θλαστικό τραύμα μπορούμε να το βάλουμε και να κλείσουμε το τραύμα, αιμοστατικούς επιδέσμους, αυτά. Αμμονία χρειάζεται να έχουμε? Για τα τσιμπήματα κιόλας ισχύει αυτό? Ισχύει, ναι. Ωραία. Όταν λιποθυμήσει ένας συνάνθρωπό μας, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε? Να τον αφήσουμε κάτω. Ναι, είναι η πιο καλή κίνηση, ειλικρινά, να μην τον σηκώνουμε, να μην τον τραβάμε, να τον αφήσουμε στο σημείο που έπεσε, απλά να τον βάλουμε σε πλάγια θέση, έτσι ώστε να προστατεύουμε τον αεραγωγό του. Δεν χρειάζονται άλλα, να ξεσφίξουμε λίγο τα ρούχα του, δηλαδή αν φοράει κάποια έντονη ζώνη, αν είναι άντρας και φοράει γραβάτες, οτιδήποτε το σφίγγει λίγο να τον χαλαρώσουμε, να απομακρύνουμε όλους τους περίεργους, πολύ βασικό,
και να περιμένουμε από πάνω του αφού καλέσουμε τη βοήθεια. Δηλαδή μόνο πλάι, ούτε σηκώνουμε χέρια, ούτε πόδια, ούτε... Δεν έχει νόημα, αν και γίνεται και δεν το θεωρούμε κακό εμείς οι γιατροί το να σηκώσουμε τα πόδια, αν το βάλουμε σε πλάγια θέση θα ανανύψει. Πριν είχατε πει, αναφέρει την κάρπα, θα μας πείτε λίγο τι είναι η κάρπα και νομίζω είναι αρχικά. Ναι, είναι... σημαίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι οι ενέργειες που κάνουμε σε κάποιον που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο, δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος, έχει σταματήσει η καρδιά του, ουσιαστικά είναι νεκρός. Ωραία. Υπάρχουν κάποια σεμινάρια που γίνονται για κάρπα, ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να ενημερωθεί? Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια από διάφορες εταιρείες. Γίνεται από το ΕΚΑΒ, γίνεται από εταιρείες επίγουσας ιατρικής, γίνεται από το... βέβαια υπάρχουν τα πιστοποιημένα σεμινάρια, τα οποία είναι μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Εγώ συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συμμετέχω σε μια από αυτές τις εταιρείες, την ΕΣΕΚΙΣ. Είναι Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης της Ζωής και κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο εκπαιδεύσαμε γύρω στα 140-130 άτομα στη Λάρισα. Ωραία. Με κάρπα πάντοτε αντιμετωπίζουμε αναπνιγμό? Όταν ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει σε ανακοπή, δηλαδή υπάρχει ο παρολίγων πνιγμός, υπάρχει και ο πνιγμός. Εκεί θεωρείται ότι έχει κάνει ανακοπή. Στον πνιγμό τι γίνεται? Έχουμε στην αρχή ασφυξία, δηλαδή γίνεται αναπνευστική ανακοπή και μετά από λίγο γίνεται η καρδιακή ανακοπή. Φυσικά θα κάνουμε κάρπα με μια διαφορά ότι ενώ στην κάρπα στο δρόμο όπου βρεθούμε αλλού, όχι σε πνιγμό, πάμε 30 συμπιέσεις θωρακικές και 2 εμφυσίσεις. Εκεί θα ξεκινήσουμε με τις εμφυσίσεις. Θα του δώσουμε δηλαδή αέρα αρχικά και μετά θα κάνουμε κανονικά την κάρπα μας. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από κάποιες άλλες κινήσεις με το που τον ανασύρουν το νερό? Δεν χρειάζεται ούτε να βάζουμε τα χέρια μέσα, ούτε να προσπαθούμε να πιέσουμε να βγάλει το νερό. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν αυτός ο άνθρωπος αναπνέει ή όχι. Αυτό. Αν αναπνέει, πλάγια θέση ανάνυψης, καλούμε οπωσδήποτε ΕΚΑΒ, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να νοσηλευτεί. Γιατί το επόμενο, επειδή έχει μπει νερό στους πνεύμονες, με την επόμενη μέρα εμφανίζουν μέσα στο 24ωρο κάποιες πνευμονίες που τις λέμε χημικές πνευμονίτες λόγω του νερού. Αν όμως δεν αναπνέει θα πρέπει να κάνουμε κάρπα. Αυτό που λέμε το 32-30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις, ένα λάξ. Και μια που μιλάμε για πνιγμούς, είναι πραγματικότητα ή μύθος ότι δεν πρέπει να κολυμπάμε με γεμάτο στομάχι? Όχι, δεν είναι μύθος, γιατί όταν έχουμε φάει η καρδιά, το περισσότερο αίμα της το πηγαίνει προς το στομάχι για να κάνει την πέψη. Οπότε, δηλαδή ήδη έχει μια υπερλειτουργία. Βάζοντας εμείς να κάνει και μια άλλη κίνηση, όπως είναι το να κολυμπήσουμε, μπορεί ένας άνθρωπος να νιώσει κόπωση, να κάνει οτιδήποτε μετά. Είναι καλό το τρίωρο να κρατιέται. Ωραία, ας έρθουμε τώρα στα χειμερινά προβλήματα, μιας και βρισκόμαστε στη χειμερινή εποχή. Πώς αντιμετωπίζουμε μια υποθερμία ή τα κρυοπαγήματα? Μια υποθερμία αμέσως θα πρέπει να μεταφέρουμε τον άνθρωπο σε ένα ζεστό μέρος. Αν έχει βρεμένα ρούχα να τα αφαιρέσουμε, να τον ζεστάρουμε με κουβέρτες. Δεν ξέρω, αλλά αυτό με το κονιάκ και τον Άγιο Βερνάρδο δεν ισχύει. Δεν δίνουμε αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ κάνει αγγειοδιαστολή. Ανοίγουν τα αγγεία, οπότε βγαίνει η θερμότητα του σώματος. Εμείς θέλουμε να μείνει η θερμότητα μέσα στο σώμα, δεν θέλουμε να τη βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία. Τώρα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που είναι σε κατάσταση μέθης? Η μέθη είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δυστυχώς όλο και πιο νέα παιδιά φτάνουν στα επίγοντα και όταν λέω πιο νέα παιδιά, εννοώ πιο νέα και από σένα, κάτω των 20, που φτάνουν σε κακή κατάσταση στα επίγοντα, μέχρι και σε κομματώδη κατάσταση, γιατί το όριο, τα 3-4 ποτά που μπορεί να πιει κάποιος είναι 300 με 400 μιλιγκράμμα αντιλιλίτρ στο σώμα μας. Φανταστείτε, είναι το 0,7 που είναι το νομικό όριο για τη μέθη στα περισσότερα κράτη.
και στα περίπου στα 400 μιλιγκράμμ το άτομο μπαίνει σε κομματώδη κατάσταση. Θα βάλουμε μια ανωτελεία γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ακολουθούν και σύντομες ειδήσεις και επανερχόμαστε με το θέμα. Να το φτύνουν οι σοφοί και οι μπερδεμένοι, να γεννιέται στα ριχά και εκεί να μένει, να μην έχει ούτε λάμψη ούτε αξία. Ξανά κοντά σας μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Είχαμε μείνει η κυρία Πετσίδου στο θέμα με τη μέθη. Απλά πριν μας πείτε γι' αυτό, θα ήθελα να αναφέρω τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 2313-046-285, στο email radio@eolas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Λοιπόν, κυρία Πετσίδου, θα μας ξαναπείτε λίγο σαν επανάληψη τι κάνουμε στην κατάσταση μέθης. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι καλό είναι να βλέπουμε οι γονείς ειδικά να προσέχουμε πάρα πολύ αν τα παιδιά μας πίνουν. Δηλαδή μας έρχονται απ' έξω, μυρίζουν λίγο τα ρούχα τους, είτε τσιγάρο είτε ποτό, υπάρχει μια απόπνια αλκοόλης από το στόμα. Καλό είναι λίγο τα παιδιά μας να τα παρατηρούμε περισσότερο, γιατί δυστυχώς τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει με περιπτώσεις νέων παιδιών που έρχονται μέχρι και σε κομματώδη κατάσταση. Μην ξεχνάτε ότι μια κοπέλα 17 ή 20-22 χρονών που είναι γύρω στα 50 κιλά, πίνοντας 3-4 βαριά ποτά, μπορεί να πέσει ακόμα και σε κομματώδη κατάσταση. Παρόλο που λέμε ότι τα 3-4 ποτά αυτά είναι γύρω στα 100 μιλιγκράμμ αναντιλιλίτ, που είναι το όριο το νομικό για την οξία μέθη, οι γυναίκες δυστυχώς, είναι ένα συγκεκριμένο γονίδιο που μεταβολίζει το ποτό, οι περισσότερες γυναίκες από αυτό έχουν έλλειψη. Γι' αυτό είναι και πιο έντονη η μέθη και πιο εύκολη μάλλον η μέθη στις γυναίκες. Οι άντρες δεν είναι μόνο λόγω σωματότυπου που μπορούν να μεταβολήσουν, αλλά είναι και λόγω και του γονιδιακού τους προφίλ. Οπότε θα πρέπει λίγο να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας και ειλικρινά θα ήθελα τα νέα άτομα να καταλάβουν ότι μέσα από τον ποτό δεν γίνονται ούτε καλύτερα, ούτε προβάλλουν κάποια άλλη προσωπικότητα. Μπορεί να ξεκινήσει, μας έρχονται πώς. Μπορεί ένα ποτό να σου φέρει εφορία. Μετά την εφορία αρχίζεις λίγο να παραμιλάς, να λύνεται η γλώσσα, να αρχίζει μια δυσαρθρία, να αρχίζεις να παραπατάς, η αταξία που λέμε εμείς, να κινούνται τα μάτια κάπως περίεργα δεξιά και αριστερά, το λεγόμενο νησταγμό. Και να πέσει αυτό, να αρχίζει το επίπεδο συνείδησης να πέφτει. Όταν φτάνεις σε τέτοιες καταστάσεις, είναι και εύκολο θύμα το παιδί. Πάρα πολύ εύκολα, καταρχήν δεν έχεις, φεύγουν όλοι οι φόβοι σου. Και τι εννοώ φόβοι, ότι ένα παιδί που σε άλλη περίπτωση δεν θα πετούσε τα ρούχα του έξω και να τα βγάλει και να ανεβεί στο τραπέζι, να αρχίζει να φυλάει τον έναν δεξιά και αριστερά, πίνοντας 3-4 ποτά, θα αρχίσει μια τέτοια συμπεριφορά. Φεύγουν οι αναστολές του. Ναι, αλλά δεν το κάνει με τη συνείδησή του. Το κάνει, εκείνη την ώρα μιλάει το ποτό, οπότε μπορεί να οδηγηθεί σε πράξεις που όταν ξυπνήσει θα έχει μετανιώσει και θα ντρέπεται, πιθανότατα. Τα παιδιά αυτά έρχονται σε κομματώδη κατάσταση και όταν λέω σε κομματώδη κατάσταση χρειάζονται πρόσφατα, δηλαδή ένα παιδάκι 19 χρονών το είχα 3 ώρες στο δωμάτιο αναζωογόνησης, το δωμάτιο ανάνυψης που λέμε εμείς στα επίγοντα, με μόνιτορ, με φλέβες, έκανε αριθμίες, παραλίγο να το διασωληνώσω, ήμουνα 3 ώρες από πάνω του προσπαθώντας να το σταθεροποιήσω. Και δυστυχώς στα ποτά, αν θέλουμε να κάνουμε πλύση στο μάχου ή
να τα βάλουμε να προκληθεί εμετός, επειδή η απορρόφηση και ο μεταβολισμός γίνονται σχετικά γρήγορα, αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν μετά από 30 με 45 λεπτά που έχει καταναλώσει το άτομο το ποτό. Μετά και πλύση να κάνουμε δεν έχει αξία μετά από 3-4 ώρες. Έχει ήδη απορροφηθεί, έχει ήδη μεταβολιστεί, μας έχει κάνει ήδη τη βλάβη. Έχουμε δει και οξείες υπατικές ανεπάρκειες από ποτό, από υπερβολικό ποτό. Αυτό με τον καφέ ισχύει, που λένε ας πιούν ένα σκέτο καφέ, ειδικά. Όχι, λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι κάποτε κάναμε, όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια, γιατί έχω και κάποια ηλικία, όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια, τότε τους μεθυσμένους στο Ιπποκράτιο, θυμάμαι, τους κάναμε ένεση καφείνης. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ενός μεθυσμένου από κάποιον που κατανάλωσε μαθευμένα ποτά? Όχι, δεν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Εκεί όμως ίσως να είμαστε λίγο παραπάνω επιφυλακτικοί στις κινήσεις μας, γιατί πιο εύκολα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πέσει σε κόμμα, να χρειαστεί υποστήριξη αιμοδυναμική, δηλαδή να τον σταθεροποιήσουμε ως προς την πίεση. Τα άτομα αυτά που βρίσκονται σε μέθη, πέφτει η θερμοκρασία του σώματός τους, πέφτει το ζάχαρό τους, έχουν υπόταση, κάνουν βραδικαρδίες και μπορεί εύκολα να σου κάνουν και ανακοπή. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούν να ξεχωρίσουν τα συμπτώματα αυτά είναι απονεθευμένα ποτά? Επίσης, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι απονεθευμένο τσίπουρο στην πόλη μας κάποιοι είχαν πρόβλημα όρασης. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος να ξεχωρίσουμε. Απλά στις κομματώδεις καταστάσεις σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχει πάρει και άλλες ουσίες ή να υπάρχει και η μεθανόλιο που μπαίνει στα ποτά αυτά. Οπότε να δώσουμε κάποιο ειδικό αντίδοτο. Ωραία. Ποια είναι τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης? Τα συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης μετά από την τροφή ή την πόση κάποιου μολυσμένου τροφίμου ή ποτού είναι έντονο κοιλιακό άλογος, εμετός, διάρρεια, αδυναμία. Και πώς την αντιμετωπίζουμε? Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε αρκετά υγρά, γιατί φανταστείτε ότι αν κάνει αρκετούς εμετούς ή διάρρειες αφυδατώνεται. Θα πρέπει να την προλάβουμε, θα έλεγα εγώ, την τροφική δηλητηρίαση, και η πιο συχνή είναι από σαλμονέλα, από τα κοτόπουλα. Το λάθος που κάνουμε είναι να πλένουμε τα κοτόπουλα στον μπάγκο της κουζίνας, όπου μετά θα βάλουμε και άλλο τρόφιμο από πάνω, με αποτέλεσμα να μολύνουμε όλο το φαγητό μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο πολύ προσεκτικοί κατά την παρασκευή της τροφής. Ωραία. Αν κάποιος είναι λιπόθυμος και θεωρήσουμε ότι η λιποθυμία αυτή προέρχεται από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών, τι μπορούμε να κάνουμε ή τι πρέπει να αποφύγουμε? Αν απλά έχει χάσει τις αισθήσεις του και αναπνέει φυσιολογικά, είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι, επειδή δεν είμαστε γιατροί, αυτός που τον βρίσκει κάποιον άνθρωπο έτσι έξω, τον βάζουμε σε μία πλάγια θέση, αυτή πλάγια θέση ανάνυψης τη λέμε εμείς οι γιατροί, έτσι ώστε να μην κλείσει ο αεραγωγός του, μην κάνει κάποιο εμετό και ισορροφηθεί στους πνεύμονες και έχουμε πνιγμονή. Καλούμε το ΕΚΑΒ, έρχεται και αυτός το μεταφέρει στο νοσοκομείο, ώστε εμείς εκεί κάνουμε την αναστροφή από τις ουσίες. Ωραία. Στην ηλεκτροπληξία τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, πριν κάνουμε οτιδήποτε στην ηλεκτροπληξία, βασικό, γιατί όταν πρέπει πας να δώσεις οποιαδήποτε πρώτη βοήθεια, είναι να μην γίνεις ο ίδιος θύμα. Έχουμε ένα θύμα, μας φτάνει, δεν χρειαζόμαστε δεύτερο. Να πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουμε κλείσει την παροχή του ρεύματος, έχουμε κλείσει το διακόπτη και μετά να πάμε κοντά του. Ωραία. Πρώτον. Οπότε από εκεί και μετά όλα εξαρτιόνται από το πώς είναι αυτός. Αναπνέει, δεν αναπνέει? Ωραία, βρισκόμαστε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και εισπνέουμε δακρυγόνα ή έχουμε την ατυχία του σπίτι μας να βρίσκεται σε θερμή περιοχή των επεισοδίων. Τι κάνουμε? Καλό είναι όπως έχουμε σήμερα, έχουμε ναι, ακριβώς. Καλό είναι να αποφεύγουμε, γιατί πλέον όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται.
να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από το σημείο. Υγρά, χρειαζόμαστε κάποιες υγρές πετσέτες που θα κλείσουμε το στόμα μας, τα μάτια μας, και θα πάμε να πληθούμε με καθαρό νερό. Αν έχουν μπει στα μάτια μας δακρυγόνα, χρειάζεται άφθονο νερό. Υπάρχουν κάποιες άλλες προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε? Δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να κυκλοφορήσει με μάσκα, λίγο δύσκολο. Μάλλον να αποφεύγει τα σημεία. Ποια πρέπει να είναι η φροντίδα μας σε κάποιον που παθαίνει μια επιληπτική κρίση? Θα πρέπει να τον προστατεύσουμε από τις κακώσεις. Δηλαδή κάποιος που παθαίνει μια επιληπτική κρίση, δεν βάζουμε ούτε τα χέρια μέσα στο στόμα, απλά προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε να μην χτυπήσει κάνοντας την επιληπτική κρίση. Δηλαδή είναι κάτω στο πάτωμα, θα βάλουμε ένα μαξιλαράκι κάτω από το κεφάλι του, μια ζακέτα, μια πετσέτα, κάτι να μην χτυπάει το κεφάλι του, να μην δημιουργήσει και μια κρανιοκεφαλική κάκωση ή κάποια άλλη κάκωση. Δεν βάζουμε χέρια μέσα στο στόμα, με τίποτα. Αυτό με τη γλώσσα που λένε οι... Αυτό μπορεί να γυρίσει, ισχύει ή είναι κάποιος μύθος? Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος που συνεχίζεται να γίνεται ακόμη και σε μεγάλα δελτία ειδήσεων, καναλιών, όπου λέει γυρνάει η γλώσσα. Δεν μπορεί να γυρίσει η γλώσσα, δεν είναι ρόδα ελεύθερη μέσα στο στόμα, είναι σταθεροποιημένη σε ένα σημείο, απλά όταν κάποιος χάνει τις αισθήσεις του, επειδή η γλώσσα είναι ένα μυς. Είναι κρέας δηλαδή. Όταν χάνεις τις αισθήσεις σου, χάνεις τον τόνο, δεν την ελέγχεις. Οπότε πέφτει και αποφράσει τον αραγωγό. Πρέπει να κάνουμε κάτι σε αυτό? Αυτό που κάνουμε είναι η διάνοιξη του αραγωγού με τους χειρισμούς που είπαμε πιο πριν, δηλαδή να βάλουμε το χέρι μας στο μέτωπο, να κάνουμε μια ήπια έκταση της κεφαλής και να ανασηκώσουμε με τα δάχτυλά μας το πηγούνι του ανθρώπου που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Έρχομαι τώρα σε ερωτήσεις των ακροατών, μια και η ώρα πλησιάζει προς το τέλος της εκπομπής. Ρωτάνε, όταν δεν ψηλαφούμε σφιγμό, υπάρχει περίπτωση να υφίσταται σφιγμός? Εννοούν σε κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Και δεν ξέρω πού ψάχνουν το σφιγμό. Πάντως δεν χρειάζεται να ψάχνουμε σφιγμό. Όταν έχουμε κάποιον κάτω λιπόθυμο, δηλαδή βλέπουμε ένα πεσμένο άνθρωπο και θέλουμε να δούμε αναπνέει ή δεν αναπνέει, δεν ψάχνουμε σφιγμό. Δεν είμαστε γιατροί οι περισσότεροι, ούτε νοσηλευτές, ούτε διασώστες. Δεν χρειάζεται. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Σκύβουμε από πάνω του, βάζουμε το κεφάλι μας να βλέπει προς το θώρακα, πάνω από το στόμα του, και περιμένουμε μετρώντας ως το 10 αργά να δούμε, σηκώνεται ο θώρακας του, νιώθουμε την ανάσα του στο μαγουλό μας, ακούμε την αναπνοή του. Αν συμβαίνει κάτι από αυτά, ο άνθρωπος αναπνέει ή έχει σφιγμό. Δεν τον ψάχνουμε, υπάρχουν διάφορες θέσεις του σφιγμού. Αυτή που είναι στον καρπό, η κερκιδική, δηλαδή ο κερκιδικός σφιγμός, στη σφαγίτιδα, και μυριαία. Δεν μπαίνουμε όμως σε αυτή τη διαδικασία. Όταν δεν υπάρχει όμως σφιγμός και του κάνουμε κάπα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ασθενικός σφιγμός και να του προκαλέσουμε βλάβη? Αν ένας άνθρωπος που έχει σφιγμό πας να του κάνεις κάρπα, θα το καταλάβεις, θα τυναχτεί, θα κάνει κάποια κίνηση, θα το καταλάβεις και δεν θα συνεχίσεις. Θα σταματήσουμε. Ωραία. Να. Επόμενη ερώτηση. Αν κάποιος ασθενής με πρόβλημα αναπνοής πέσει σε κάτι τέτοιο που είπατε με τα δακρυγόνα, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνει? Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό που σας είπα, με το νερό, με την πετσέτα, και να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί και να ζητήσει, αν έχει πνεώμενα μαζί του, να τα κάνει. Εννοώ βροχοδιασταλτικά τύπου αερολίν και κάποια, να μην λέμε φάρμακα και εταιρείες. Αυτός που έχει πρόβλημα αναπνευστικό, πάντα έχει και τα μαζί του και τα φάρμακά του, τα εισπνεώμενα. Θα πρέπει δηλαδή να φύγει από το σημείο και να κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα εισπνεώμενα του. Στα κρυοπαγήματα βάζουμε θερμοφόρες? Όχι, βάζουμε ζεστά ρούχα πάνω. Μπορούμε να το βάλουμε το πόδι ή το χέρι μέσα σε ζεστό νερό, γιατί θέλουμε να το ξεπαγώσουμε έτσι, σε ένα χρονικό διάστημα. Όχι όμως από πάνω τη θερμοφόρα, πρέπει να βάλουμε ζεστά ρούχα. Αυτό που είναι πολύ βασικό, ή να το βάλουμε σε ζεστό νερό. Το αντίθετο που κάνουμε στο έγκαυμα. Στο έγκαυμα θα κάνουμε τον άλλον μπάνιο
σε κρύο νερό, έτσι ώστε να σταματήσει η θερμοκρασία του εγκάβματος, γιατί τι γίνεται, είναι η ίδια διαδικασία και στο κρυοπάγημα και στο έγκαυμα. Νεκρώνεται σιγά σιγά ο ιστός. Η ίδια καταστροφή γίνεται. Απλά στο ένα επιδράει η θερμότητα και στο άλλο το κρύο. Και στα εγκαύματα, δηλαδή όχι πάγου, μόνο κρύο νερό. Το πλένουμε με άφθονο νερό στο έγκαυμα. Τώρα αν είναι ένα πολύ μικρό σημείο και βάλουμε μια παγωκίστη, πάλι όμως με πετσέτα, όχι απευθείας. Το άφθονο κρύο νερό τρεχούμενο θα βοηθήσει πάρα πολύ να σταματήσει το κάψιμο, να μην συνεχίζεται το κάψιμο. Ρωτάνε αν μπορούμε να βάλουμε στην ηλίαση. Αν μπορούμε να βάλουμε πάγο στην ηλίαση. Πού να βάλουν πάγο στην ηλίαση? Προφανώς στο κεφάλι. Μπορούν να βάλουν μια δροσερή πετσέτα με κρύο νερό, με κάτι δροσερό. Αλλά και πάγο να βάλουν, θα το βάλουν πάντα με μια πετσέτα. Όχι έτσι. Ωραία. Στη μέθη είπατε ότι πέφτει το ζάχαρο. Γιατί γίνεται αυτό, ενώ το αλκοόλ έχει πολλά ζάχαρα? Έχουμε αντιδραστική υπογλυκαιμία μετά από 3-4 ώρες. Είναι κάποιες βιοχημικές διαδικασίες που γίνονται στο ύπαρ και γι' αυτό να μην μπούμε στο βιοχημικό επίπεδο τι γίνεται με το γλυκογόνο, τι γίνεται με τη γλυκόζη. Αυτό που γίνεται πάντως ότι ο ασθενής που έχει πιει αλκοόλ, γι' αυτό θα δείτε τους μεθυσμένους, αυτούς που πίνουν, να ψάχνουν να φάνε και γλυκό. Ωραία. Πείτε μας λίγο ξανά πότε καλούμε το ΕΚΑΒ. Λοιπόν, το ΕΚΑΒ θα το πω, θα το λέω όσο ζω, όσο ασχολούμαι με τα επίγοντα, δεν είναι ταξί. Δεν είναι μας πόνεσε λίγο το κεφάλι, χτυπήσαμε το δαχτυλάκι μας, μας πόνεσε λίγο η μέση, έχουμε τα γόνατά μας από ένα μήνα που πονάνε, δεν θέλουμε να φωνάξουμε ταξί για οικονομικούς λόγους, που ίσως είναι το μόνο που μπορώ να καταλάβω, και παίρνουμε το ΕΚΑΒ και το στερούμε από έναν συνάνθρωπό μας που εκείνη την ώρα μπορεί να έχει πάθει μία γαστροραγία, μπορεί να έχει πάθει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, μπορεί να έχει πάθει μία ανακοπή. Τα αυτοκίνητα δεν είναι απεριόριστα, είναι συγκεκριμένος αριθμός σε κάθε βάρδια, οι άνθρωποι που τα δουλεύουν είναι συγκεκριμένοι, οπότε δεν είναι ταξί. Θα πρέπει να είναι σοβαρό το θέμα που καλούμε το ΕΚΑΒ. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το ότι κάποιος έρχεται με ΕΚΑΒ σε ένα νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι θα έχει προτεραιότητα, γιατί κουράστηκα να ακούω, εγώ ήρθα με το ΕΚΑΒ. Όχι, δεν έχεις προτεραιότητα γιατί ήρθες με το ΕΚΑΒ. Η προτεραιότητά σου είναι από το πρόβλημα που έχεις. Στα επίγοντα πότε πηγαίνουμε? Όταν έχουμε ένα πρόβλημα που έγινε σήμερα, χτες, που είναι σοβαρό. Δεν πηγαίνουμε γιατί μας πόνισε η μέση μας, πόνισε το κεφάλι μας, είχαμε ένα βιχαλάκι, είχαμε ένα πυρετό 37,5, η μαμά δεν έβαλε θερμόμετρο στο 15χρονο και το έφερε τρέχοντας στο νοσοκομείο γιατί της είπε ότι νιώθει μια αδυναμία. Να το πω λίγο λαϊκά, για ψήλου πείδημα δεν πηγαίνουμε στα επίγοντα. Υπάρχουν τα τακτικά ιατρία. Στα επίγοντα έχουμε σοβαρό πρόβλημα που γίνεται σήμερα, που έγινε χθες, που είναι σοβαρό. Που φοβόμαστε ότι μπορεί να χειροτρέψει άσχημα ή απειλείται η ζωή μας. Μια κρίση άσθματος σοβαρή, ένα κάταγμα σε χέρι, σε πόδι. Το τροχαίο ατύχημα φυσικά θα έρθει, ο πόνος στο στήθος, αλλά όχι ο κεφαλόπονος ή έχω πόνους περιόδου και έρχομαι στα επίγοντα. Και κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας για τα εμβόλια? Είστε υπέρ ή κατά, έτσι πολύ γραμματικά? Υπέρ, όσο ζω θα το φωνάζω με τους ανθρώπους που εμβολιάζομαι. Αν δεν εμβολιαζόμουν κάθε χρόνο για τη γρήπη, θα έπρεπε να είμαι συνεχώς εκτός εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πετσίδη, που ήσασταν εδώ και αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ελπίζουμε να ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί έχουμε, ας πούμε, το θέμα του εμβολίου, θέμα νομίζω πρέπει να πιάσει μια εκπομπή από μόνο του. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Συνεχίζει η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τον Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Μικρός και θραστός.